Επειδή αναφέραμε πριν τη χρονιά που πήρα το πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ, το 84-85. Ναι. Εκεί ο ΠΑΟΚ έχασε, επειδή το έχεις αναφέρει και σε άλλες εκπομπές, δεν είναι μυστικό, οπότε με αυτό το θάρρος και εγώ τώρα σε ρωτάω, για τον περίφημο τελικό κυπέλου με τη Λάρισα που ο ΠΑΟΚ δεν έκανε τον ντάμπλ. Θες να θυμίσεις λίγο το, έτσι, τι είχε γίνει ο τότε. Να το πει τι έγινε, να το πει ακριβώς γιατί. Εδώ οι δημοσιογράφοι είναι κουφάλες να πούμε. Και, ναι. Και έχουν κάνει, δεν είναι βρισιά, το έχω ψάξει εγώ στο λεξικό. Δεν μας κάνει τίποτα τώρα διατηλεοπτικό. Εντάξει, ησύχασα. Εγώ δεν γουστάρω ψέματα. Η αλήθεια θα την πει, εγώ την ξέρω. Θα την πει ο Χρήστος. Μα το έχει ξαναπεί, νομίζω. Εντάξει. Όχι να το πει, γιατί η τελευταία, η λάσπη όταν πετάς, τη λάσπη, σου κάτι μένει. Πρέπει να ξέρεις σε ποιον την πετάς και πού την πετάς. Ναι, 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 έτσι. Εγώ θα σας πω κάτι, παιδιά. Υπάρχουν δημοσιογράφοι που υπάρχουν καλοί, αλλά υπάρχουν και κάτι λαμόγια, τα οποία, κοίταξε, δεν πρέπει να κοίταξε ούτε να γράφουν. Και δεν μπορεί να βγαίνει το κάθε καθήκη, λέω, σας τα λέω χοντρά και ομά, γιατί εγώ, ξέρεις, αυτός είμαι. Ναι, ναι, ακούμε. Και να βρίζει την οικογένειά μου και εμένα. Γιατί του λέει ο άλλος έγινε εκείνο, έγινε, ρώτησες τι έχει γίνει. Δεν έχει ρωτήσει κανένας. Και υπάρχει μια μερίδα να πούμε που λέει να ξέρει ο Φωνιάς, είναι προδότης, έφυγε, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό της Θεσσαλονίκης είναι υπέρ τη Φωνιά όμως. Mm-hmm. Γιατί σου λέει έτσι ακριβώς έγινε. Λοιπόν, τρεις μέρες γιατί έπρεπε να πάρεις ένα χαρτί να δώσει ο ΠΑΟΚ, την ώρα τη στιγμή που θα πάρεις το χαρτί στα χέρια σου, δεν έχει δικαίωμα ο ΠΑΟΚ να σου κάνει προσφορά, αντιπροσφορά, τίποτα. Το πήρες και κάνεις ό,τι γουστάρεις εσύ. Λοιπόν. Στις τρεις μέρες να μου έρχεται να μου ο Θεός χωρίσει ο Κασιμάτης ο Γιώργος και μου λέει θα πάρεις 11 εκατομμύρια εσύ μου λέει και 8 ο Κωστίκος του Λάκου. Μην με μπερδεύεις εμένα με τον Γιώργο τον Κωστίκο. Αλλά να σου πω και κάτι, πρέπει να ντρέπεσαι όμως που λες ότι θα δώσει 8 εκατομμύρια στον Γιώργο τον Κωστίκο να μην κάνει την 7ετία του, 5ετία του, δεν έχει. Πρέπει να ντρέπεστε. Πήρα το πρωτάθλημα εγώ και έρχεσαι εσύ αυτή τη στιγμή και μου δίνεις εμένα 10 εκατομμύρια του. Εμείς μου λέει τόσο μπορούμε. Δηλαδή ήταν αλαζόνας. Δηλαδή να σου δώσω να το καταλάβεις. Όταν λέμε αλαζόνας, μου λέει τόσο θα δίνω. Κι αν σ' αρέσει. Ακριβώς. Δεν πειράζει, του λέω. Κάτσε να πάρω αυτό και τότε θα τα πούμε, λέω. Εάν μου δίνανε, πρόσεξε. Δεν έχω πάρει το χαρτί. Είναι ο Μάκης ο Μανάβης. Το Μάκη τον γούσταρα και με γούσταρε. Γιατί με πήρε ένας φίλος προχτές και μου λέει ένας παιδί από τη Χαλκιδική, ο Νίκος. Και μου λέει ο Μανάβης σου έχει μεγάλη αδυναμία, μου λέει ο ερωτάς του. Γιατί ο Μανάβης ήξερε ότι μπέμπε ο Φωνιάς μέσα, μπαμπ την κόλλα και την μπάλα στο πλατό, τελείωσε, γεια σας. Λοιπόν, έχω πάει στα γραφεία του ΠΑΟΚ, μου δίνουν και παίρνω το χαρτί. Και δεν μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ τίποτα, ούτε αντιπροσφορά, ούτε τίποτα. Αυτό κάνω εγώ το κουστάρ. Με το κατέβασμα ήταν 200 ΠΑΟΚτσίδες κάτω. Και έρχεται ο Μανάβης και μου λέει, ρε Χρήστο, δώσ' μου μια. Ήταν μια τελευταία ευκαιρία, μου λέει, να μιλήσω μαζί σου. Πες μου, Μάκη, τι θέλεις. Σου δίνω, μου λέει, 18 εκατομμύρια τώρα, μου λέει. Σου τα δίνω, μου λέει, επάνω. Μου τα δίνουν και δεν το ξέρω εγώ και το ξέρετε εσείς. Ωραία. Δώστε μου τα 18 τώρα, λέω, να ανέβω επάνω, μου δώστε την επιταγή να πάρω 18 εκατομμύρια και θα υπογράψω τώρα επιτόπους. Δεν πηγαίνανε, παιδιά, παραπάνω από 11 εκατομμύρια. Ήταν δεφάρα. Τους παραμυθιάζανε. Ναι. Και το 18 δηλαδή το λέγανε στους οργανωμένους για να σε βγάλουν εσένα κακό. Για να το βγάλουν, ναι. Εγώ τους είπα, κάτω ήταν οι οργανωμένοι του ΠΑΟ. Επικοινωνία. Ο Μανάβης, αλλά δεν είναι στη ζωή ο άνθρωπος για να βγαίνει να πούμε και θα λέγανε ναι, έτσι είναι ακριβώς. Και ο Νικόλας. Αλλά ο Μάκης ήταν εκεί. Και μου λέει, σου δίνω 18. Ωραία, ανέβα πάνω. Το λέω, πέσουν να μου τα δώσουν και κατεβαίνω. Το λέω και υπογράφω. Δεν έγινε, ρε παιδιά, ποτέ αυτό. Τέλος πάντων, φεύγουμε. Έχω μιλήσει εγώ και με τον Ολυμπιακό είχα μιλήσει, με πήραν τηλέφωνο, είχα μιλήσει μαζί τους. Και ο Παναθηναϊκός με πήρε, εγώ τους είπα, όποιος θα μου δώσει εμένα τα περισσότερα, εκεί θα πάω. Και δεν με κατάλαβα να εγώ αν ήταν ο Θανάσης ο αδερφός μου στο Παναθηναϊκό ή έτσι. Και εκβιασμούς, εγώ δηλαδή σε αυτά τα πράγματα σε εκβιασμούς, εμένα δεν μ' αρέσει από την οικογένειά μου, από την οικογένειά μου, από μικρό παιδί που έμαθα από πατέρας μου και η μάνα μου έμαθαν να πούμε να σέβομαι τα πάντα, έστω και το μυρμήγκι, τους είπα να πούμε, εγώ θέλω αυτά, μπορείτε. Έχει καλώς. Δεν μπορείτε, τελείωσε. Λοιπόν, το σκηνικό είναι πως πήγαμε στην Αθήνα. Εγώ έχω πάρει το χαρτί εδώ, έρχονται μετά, έρχεται και ο Γιώργος ο Κούδας. Μου λέει ο Γιώργος, ήταν ένα χρόνο, μου λέει 5 εκατομμύρια. Όχι ρε Γιώργο, του λέω. Άμα υπογράψω εγώ, του λέω τώρα 5 χρόνια για 5 εκατομμύρια, του λέω, έχω τελειώσει ποδοσφαιρικός.
Και ούτε δεν θα έχει και μια δραγμή μετά στο τέλος. Τέλος πάντων, εντάξει, ο Γιώργος όμως μου φέρνει και ωραία, μου λέει: έχεις δίκιο, μου λέει: κάνε αυτό που πιστεύεις. Λοιπόν, καταβήκαμε Αθήνα. Στο αεροδρόμιο. Τους λέω, ήταν ο Σκότς. Περίμενε το πούλμαν. Τους λέω, κοιτάξτε να δείτε. Θα πάω στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Σας ακριβώς σου είπα. Θα πάω να υπογράψω και θα έρθω να παίξω. Όχι, δεν γίνεται μου. Ρε πάτε καλά. Εγώ θα υπογράψω γιατί το χαρτί εγώ μου λένε να σου δώσω. Δεν θέλω τους λέω, να μου δώσετε τίποτα εμένα. Γιατί μου δίνανε άλλα. Πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται. Δίνανε άλλα 5 εκατομμύρια δεν ο Βαρδινογιάννης για να με κρατήσει μένα στον ΠΑΟ. Και επειδή εγώ το έμαθα αυτό, πρόσεξε, εκεί ήταν που έγινε Τούρκος και τους λέω δεν θέλω. Δεν μένω ρε παιδί μου. Δεν θέλει ο Παναθηναϊκός να γίνει. Πήγαινε στον Ολυμπιακό. Λίγο ξανά γιατί ο κόσμος δεν το κατάλαβε. Δεν το κατάλαβα. Το 5 εκατομμύρια έδινε ο Βαρδινογιάννης στον ΠΑΟ για να μείνεις. Βεβαίως. Για να μείνεις στον ΠΑΟ. Πάω με τον Παναθηναϊκό, αυτό που λες είναι ιστορικό. Πάντα είχε καλές σχέσεις εκείνη την εποχή. Και λόγω του Μπούζα. Μπούζας ήταν και φιλοπαναθηναϊκός. Και θα σου Γιώργο, πω μια ναι. Μια πες. Η παρένθεση είναι ότι όταν έπαιζε ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα με τον Ολυμπιακό, γινόταν γης μαδιά. Όταν έπαιζε με τον Παναθηναϊκό, ήταν εκκλησία η Τούμπα. Σωστό. Εκκλησία ήταν. Τίποτα δεν γινόταν. Λοιπόν, και όταν έφτασα μου λένε όχι δεν γίνεται. Τέλος πάντων, εμένα με παίρνει τηλέφωνο ο Βαρδινογιάννης και μου λέει Χρήστο μου λέει από εδώ. Πήγα εκεί πέρα, του λέω αυτά τα λεφτά θέλω. Μου έδωσε όλα τα λεφτά και μου πήρε και ένα αυτοκίνητο. Δηλαδή του τεστ μιλάμε για διαφορά τώρα μεγάλη. Γύρω στα 15 χρόνια. Εσύ στο τελικό πήγες να παίξεις. Βεβαίως, άκου τώρα. Αυτό είναι το θέμα. Δεν τον αφήσανε να πει. Εγώ να σα πω κάτι, η Κώστα, η Γιάννη, δεν λέω ψέματα εγώ. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Κατά μάτια δεν είχα κάνει λάθος. Τα έλεγα ρε παιδιά, έχω κάνει λάθος. Φταίω. Έκανα λάθος. Λοιπόν, πάω στο μήνυμα με τον Βαρδινογιάννη και είναι ο Δωμάζος μέσα. Και εκεί την ώρα μου λέει Βαρδινογιάννης, υπέγραψε εδώ, υπέγραψα. Τώρα μου λέει, αν θες, μπορείς να πάω να παίξεις. Βέβαια του λέω θα πάω να παίξω. Έχω πάρει το πρωτάθλημα τώρα να παίξω. Αυτό κατά κάποιο τρόπο δεν ήθελε να παίξω. Γιατί? Γιατί δεν ήθελα να πάρει double bout. Το καταλάβες. Εγώ πήγα μέσα στο σκεπτικό του και του λέω και θα πάρω. Και παίρνει και την ώρα και παίρνω το φούκι. Είμαστε στο Μπέρτ στο ξενοδοχείο. Το οποίο ο Μπέρτ στο ξενοδοχείο ήταν του Βαρδινογιάννη. Και εμένα έμεινε πάω και εκεί πέρα. Και παίρνω το φορτούλα και του λέω φούκι, του λέω έχω υπογράψει τον Παναθηναϊκό. Του λέω να έρθω και μου λέει ο φούκι, μου λέει όχι. Εντάξει, του λέω ευχαριστώ πολύ. Μετά λέει ο Φορτούλα δεν το είπε, λέει, γιατί έκανε μια εκπομπή ο Θανάσης αδερφός μου και λέει δεν το είπε στο Σκότς καθόλου και πήρε πρωτοβουλία μόνος του. Ο Φούκη. Εγώ παιδιά να ξέρετε ένα πράγμα. Δεν με ενδιαφέρει εμένα να σπάσω πόδια όπως έλεγαν κάποιοι ποδοσφαιριστές ότι τελείωσε το συμβολέο του. Εγώ θα έπαιζα μέχρι τελευταία στιγμή. Ας είχα το χαρτί στο χέρι μου, ας είχα το γράψει στον Παναθηναϊκό, θα έπαιζα και τον πάω. Αλλά αν θέλετε κάποια φορά να καλέσω τον Φορτούλα να δείτε τι σα πει. Και αν θα σα πει, δεν σα πει αυτό ο Φούκη. Θα βγω, θα με βγάλετε εμένα απευθείας μαζί. Τετατέτ, οι δυο μας. Και είπε στο Θανάση, λέει, έκανα λάθος, λέει, που δεν το είπα, λέει, στο Σκότσικ. Αυτό είναι, παιδιά, το όλο το σκηνικό. Και δεν με αφήσανε να πάω. Και μετά άρχισε ο ΠΑΟΚ, επειδή έφαγε 4 γκολ, γιατί να σας πω κάτι, Γιάννη και Κώστα. Λοιπόν, επειδή ήμουν ο πιο φορμαρημένος παίκτης, να πούμε, της Ελλάδος τότε, δεν υπήρχε η Λάρισα να πάρει το κύπελλο. Σας το λέω και στο υπογράφω. Αλλά δεν με αφήσανε να πάω. Αυτό που θες από το παιχνίδι σου, το έχεις στη Novibet. Με τα Novibet TV Highlights, για να βλέπεις ξανά όποια φάση του παιχνιδιού σε ενδιαφέρει, εδώ παίζεις όπως εσύ θέλεις.